Ομάδα, καλημέρα, καλή Σαρακοστή σε όλους. Να είστε όλοι καλά από το σπιρτόκουτο του Γιαννέλη. Ας ξεκινήσει το daily σήμερα, καθαρά Δευτέρα, με έναν πρόλογο που θέλω να μοιραστώ και μοιράζομαι σε κάθε νηστεία με τους φίλους μου. Με τον κόσμο στα live που με ρωτάει και με όποιον έχει την απορία που δεν θα έπρεπε. Ανιστεύω. Γιατί ποιος σχέστηκε τι κάνεις εσύ και τι κάνει ο ένας και ο άλλος, πρέπει να κοιτάμε πάντα την πάρτη μας και να κοιτάμε να μην ενοχλούμε κανέναν και απλά να κάνουμε αυτό που αγαπάμε και εφόσον σε γεμίζει αυτό που κάνεις και αγαπάς και δεν προκαλείς κακό στον άλλον, κάτω για πάντα και χέστηκες τι κάνει ο ένας και ο άλλος. Ωστόσο, αυτό που θέλω να πω είναι ότι όσοι νηστεύετε, το εκτιμώ, χαίρομαι πάρα πολύ, το εκτιμώ. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχετε επιλέξει την νηστεία και σας αρέσει και σας καθαρίζει την ψυχή. Τουλάχιστον αυτό έχετε ως σκοπό και είναι ok. Και όσοι δεν νηστεύετε επίσης είναι ok, γιατί είναι επιλογή σας, δεν σας αναγκάζει κανείς. Και δεν πιστεύω ότι είστε κακοί χριστιανοί ή καλοί, εάν νηστεύετε ή αν δεν νηστεύετε παράλληλα. Αυτό που θέλω να πω εν ολίγης είναι ότι εάν νηστεύεις και είσαι σκατάνθρωπος, ωραία θα αρχίσει το intro, δεν έχει καμία απολύτως σημασία που δεν τρως κρέας και δεν είσαι καλός χριστιανός. Εάν νηστεύεις και δεν έχεις βοηθήσει ποτέ κάποιον στη ζωή σου, δεν έχει καμία σημασία αν νηστεύεις τις 40 μέρες όσες κάνεις και το παίζεις καλός χριστιανός. Εάν ζηλεύεις τον πλησίον σου και προσπαθείς να τον φας με κάθε του κακοτυχία, με κάθε του πρόβλημα, πίστεψέ με, το ότι δεν τρως κρέας δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Εγώ προσωπικά στη ζωή μου δεν έχω νηστέψει ποτέ και σε κάθε νηστεία αλλά και σε όλη μου τη ζωή προσπαθώ να γίνομαι καλύτερος άνθρωπος με τα 1000 λάθη και κάποιες αμαρτίες που σίγουρα έχω κάνει. Και η νηστεία μου είναι αυτή. Προσπαθώ να νηστεύω από κακές πράξεις και αστρόγκρεας. Οπότε αυτό για μένα, πολύ προτιμότερο η γνώμη μου είναι να τρώτε ό,τι θέλετε και η πίστη μου είναι μεγάλη, εννοείται. Και ο Θεός, πιστέψτε με, θα εκτιμήσει εσάς που βοηθάτε και έχετε καλή ψυχή και δεν ζηλεύετε τον άλλον, δεν τον κακολογείτε, κοιτάτε τη δουλίτσα σας και είστε καλή ψυχή, καλοί άνθρωποι, παρά τους άλλους που δεν τρώνε κρέας και είναι σκατόψυχοι. Έχουμε καιρό να δείξουμε αυτά. Έχουμε καιρό να δείξουμε πρωινό. Και γενικά ξαναπαίρνω λίγο μπροστά στα daily, καθώς όταν δεν κάνω daily, μαλακίζομαι, τρώω το χρόνο μου σε άχρηστα TikTok και γενικά πράγματα που θα πρέπει να φύγουν από τη ρουτίνα μου που μου τρώνε χρόνο. Και θα πρέπει να είναι ο χρόνος πιο δημιουργικός. Γενικά κι εσείς προσπαθήστε, όπως λέει και ο Χριστάρας, να δημιουργείτε υλικό και όχι να καταναλώνετε. Γιατί όταν καταναλώνεις υλικό, χάνεις το χρόνο σου και δεν παράγεις έργο, δεν δημιουργείς κάτι, δεν είσαι δημιουργικός, είσαι ένα, γίνεσαι ένα ρομπότ, ένα κοιμισμένο που απλά βλέπει και έχει ακούσει χίλια και πράγματα. Αυτά! Ή τουλάχιστον να βλέπετε αυτά που πιστεύετε ότι αξίζουν, που έχετε παρακολουθήσει πολύ καιρό πριν και, έχετε, και παίρνετε και έχετε πάρει πράγματα από αυτά. Θα αρχίσουμε με σπρέι λάδι καρύδας που έχει τελειώσει. Επίσης να πω ότι μου έχουν τελειώσει όλα και περιμένω δέμα που έπρεπε να ακούσετε τι κάνουν οι ταχυδερμικές. Τα δέματα πολλές φορές έρχονται Σάββατο και σου στέλνουν μήνυμα όταν κλείνουν. Σάββατο κλείνουν 2 ώρα. 3 ώρα σου στέλνουν, 2,5 που κλείνει, έχει φτάσει το δέμα σας και να έρθει Δευτέρα. Ωστόσο σήμερα Δευτέρα είναι καθαρά Δευτέρα και είναι κλειστά. Εγώ δεν έχω τίποτα σχεδόν. Πρωτεΐνη, οριακά μου βγαίνει. Επίσης, μιλάτε πολύ, δεν μπορώ όμως έτσι. Επίσης, θα πάμε γυμναστήριο σε έναν φίλο μου που έχω να τον δω από την Πάρο. Δηλαδή, έχω να τον δω όχι φέτος την Πάρο που είχα πάει για βίντεο, 2 χρόνια πριν. Τον είδα 5 λεπτά στο Σύνταγμα, 1 λεπτό μιλήσαμε και σήμερα θα πάω να τον βρω στο σπίτι του να κάνουμε προπόνηση και να του λύσω κάποιες απορίες που θέλει για να αρχίσει και αυτός YouTube. Και επειδή με έχει στηρίξει και είναι φίλος πραγματικός, θα τον δω και θα κάνουμε και προπόνηση μαζί και θα του λύσω και τις όποιες απορίες έχει με εξοπλισμό. Θέλει να πάρει, θέλει να κάνει. Και να δω και το γυμναστήριό του, είναι personal και κάνει personal σε άτομα.
Πολύ καλό παιδί. Ευχαριστώ. Σπάνια βρίσκεις τέτοια άτομα. Σπάνια βρίσκεις γενικά άτομα που να χαίρονται με την επιτυχία του φίλου τους, του άλλου, του αγνώστου και δεν βγάζουν κόμπλεξ, ζήλια και κακία. Αυτοί που το κάνουν δεν θα προοδεύσουν ποτέ στη ζωή τους και μια ζωή θα τρώνε την ψυχούλα τους και θα τυραννιούνται. Ωστόσο, εγώ πλέον βάζω δύο αυγά, γιατί και στο βραδινό έχω αυγό και επειδή δεν τρώω για το βραδινό με τίποτα, προσπαθώ γενικά να τρώω όποτε να είναι τα πράγματα, τα γεύματά μου, αρκεί να τα φάω. Π.χ. το αβοκάντο δεν το βάζω στο πρώτο τελευταίο του γεύμα, το βάζω στη μακαρονάδα για να φύγει και αυτό. Κάπως έτσι το έχω σκεφτεί και με έχει βοηθήσει. Σίγουρα δεν είναι το ιδανικό, αλλά δεν μπορώ με τίποτα. Είναι πολλές θερμίδες, είναι καθαρό το φαγητό όλο. Έχω κουραστεί πάρα πολύ με τον όγκο, με έχει κουράσει και ψυχολογικά και γενικά η όλη φάση. Είδατε και λίγο διευράκι, υδραυλικού. Έκανα 100 γραμμάρια βρώμη, οπότε έβαλα 350 μέλα σπράδι, 2 ολόκληρα αυγά, εσείς βάλετε ένα, αν θέλετε να το κάνετε, ή 2 ανάλογα το πρόγραμμά σας. Διατροφή μπορείτε να φτιάξετε μόνοι σας με βάση το MyFitnessPal, μπορείτε να δείτε τη διατροφή μου του όγκου, την έχω ανεβάσει σε ένα πολύ μεγάλο βίντεο. Γενικά μπορείτε να δείτε διατροφές μου στο main channel και από το καλοκαίρι έχω, που είναι μικρά τα βίντεο, και να φτιάξετε τη δική σας διατροφή μέσω του MyFitnessPal. Θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. 100 βρώμη, λοιπόν, περιμένω τις σοκολατίνες βρώμης, βρώμεθ, θα απογειωθεί το πρωινό μας, να ξέρετε. Πηγαίνετε τώρα τζάμπο, να σας πω, βασικά εσείς πηγαίνετε, αλλά εγώ το έχασα. Είτε που βάζω τα πράγματα, τι να το χάσω. Σήμερα έκανα λάτσα με το που ξύπνησα, ό,τι χειρότερο να αφήνεις λάτσα, πάντα το λέω, πάντα αφήνω, δεν γίνεται, ναι. Πάρτε αυτό εδώ πέρα, σύρμα λέγεται, και θα κάνετε μια ομελέτα full τέλεια. Ιδανικά βάλετε την blender όπως είναι σε αυτό, αλλά εγώ βαριέμαι να πλέμω, δεν την παραλέγω καθόλου, οπότε σύρματάκι και κουπάκι. Δεν έβαλα λάτι όμως, δεν μιλάτε. Και κανένα θέλει δεν έχω, μην τελειώσει. Απαραίτητο το αλάτι στη διατροφή μας, μην το αφαιρείτε στις διατροφές σας. Απλά όσο τρώτε και επεξεργασμένες τροφές, μειώστε το καθώς όλα έχουν ψωμί του τόστ, δημητριακά, όλα έχουν αλατίδι. Τώρα όσοι δεν τρώτε επεξεργασμένες τροφές, βάλτε σε όλα τα γεύματά σας αλατάκι και πίνετε αρκετό νερό. Και θα σας βοηθήσει αρθρώσεις και παντού. Μην σταματάτε το αλάτι. Η ζάχαρη είναι που κάνει κακό, όχι το αλάτι. Εντάξει, τώρα άμα βάλετε 15 γραμμάρια αλάτι, γεια σας, εννοείται. Αλλά βάλτε. Εγώ βάζω και πριν την προπόνηση. Όταν το θυμάμαι, ποτέ. Μου το είχε γράψει ο coach, αλλά τώρα το θυμήθηκα μαζί σας. Και χύνουμε πολύ προσεκτικά. Τώρα δείτε όμως, τώρα επειδή σας μιλάω και βλέπω ότι κάνω δουλειά και έχω πει πράγματα που πρέπει να τα κάνω κι εγώ ίδιος, θα πλύνω αυτά που λέω σαν. Ναι, μην είσαι δάσκαλος που διδασκείς και τον νόμο, δεν είναι κράτης. Κράτησε τον νόμο σου που διδάσκεις. Πώς τα μιλάω έτσι. Τα ελληνικά μου είναι σχεδόν σαν τα αγγλικά. Όχι. Α, επίσης τώρα είμαι πολύ καμένος στο μυαλό. Γιατί θέλω πραγματικά πάρα πολύ άλλο σπίτι πρώτα απ' όλα. Θέλω ένα άλλο σπίτι να έχει μεγάλη κουζίνα. Θα σας πω τώρα, εντάξει, επειδή είστε φιλαράκια τώρα, το είμαστε μια οικογένεια. Θα γίνουμε όμως. Θέλω μια μεγάλη κουζίνα να κάνω το μαγειρικό βίντεο που έχω ένα τη βδομάδα με μια καλεσμένο κάπω. Το οποίο νοικιάζω Airbnb και τσάμπα χάνω τα λεφτά. Επομένω, δίνω εδώ 400 ευρώ. Και νοικιάζω ένα Airbnb 100 ευρώ. Και μεταφέρω όλα αυτά τα κουζινικά με το μηχανάκι. Τα φώτα, βιντεογράφου, τα πάντα δεν γίνεται. Και δηλαδή, όλη αυτή η φάση μου βγαίνει το Airbnb και η μετακόμιση λίγο 100 ευρώ. Ποιο το νόημα να μην δίνω σε ένα σπίτι 5,5, να έχω τη σπιταρόνα μου, να κάνω τι συνταγέ μου σε ωραίο μέρο. Έτσι. Να κάνω το βιντεάκι μου, να μην πληρώνω Airbnb, τα λέτε σε αυτά. Να έχω τα φώτα μου, να έχει ένα άλλο μέρος, έτσι, δύο μέρες, ένα μικρό μέρος για δύο καρέκλες να κάνω και τα Q&A μου. Να κάνω άλλο κανάλι, να φτιάξω άλλο κανάλι. Να έχουμε και Q&A, να φέρνω άτομα που θέλω εγώ γουστά ή που θέλετε εσείς. Και να γίνουν έτσι δύο easy επεισόδια, ας πούμε. Και το τρίτο θέμα μου, το δεύτερο θέμα. Ναι, να φύγει αυτό με το σπίτι, με καίει. Οπότε πρέπει άμεσα να βρούμε σπίτι, που δεν βρίσκω. Και με μεσίτη έχω πριν, δεν βρίσκω.
υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Είναι πάνω από 700 ευρώ. 700 ευρώ δεν μπορώ να δώσω και δεν υπάρχει νόημα να δώσω, έτσι. Και δεν υπάρχει νόημα να πάρω σπίτι κάτω τετραγωνικά. Εδώ δεν μπορώ να καθαρίσω αυτό. Τέλος πάντων. Ναι, το άλλο μου θέμα είναι ότι χρειάζομαι φακό οπωσδήποτε. Γιατί αν πάω στο εξωτερικό, θέλω full frame, θέλω wide, θέλω να πιάνει όλο το πλάνο. Με αυτό το φακό που είμαι, έχω πάρα πολύ κάμερα, καλή κάμερα, την καλύτερη ουσιαστικά για αυτό το πράγμα που κάνει. Είναι πανάκριβη και η καλύτερη και την πήρα με πάρα πολύ κουπί και είχα τρελαθεί τη χαρά μου και τρελαίνομαι ήδη. Αλλά χωρίς το μεγάλο φακό δεν είναι καλή. Σκεφτείτε ότι έχετε μια Ferrari και τη δουλεύετε σαν Ford Fiesta. Κάπως έτσι, εντάξει, όχι έτσι. Σαν BMW, κάπως έτσι. Οπότε ναι, ο φακός κάνει 2.200 ευρώ, οπότε δεν ξέρω πώς θα τον αγοράσω. Ναι, και τρίτο θέμα μου είναι ότι θέλω να πάω εξωτερικό να κάνω δύο βίντεο. Τα οποία βίντεο είναι, το ένα είναι πάρα πολύ δύσκολο, όχι επικίνδυνο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και πρέπει να πάρω μαζί μου βιντεογράφο και να πληρώσω τα εισιτήριά μας και των δύο και τις διαμονές μου, γι' αυτό είναι πάρα πολύ. Δεν πειράζει, κουπί, θα τα βάλουμε στην τάξη, θα δούμε προτεραιότητες. Κλείνω λίγο να ψηθεί, να γυρίσουμε και να βάλουμε toppings και να φάμε. Αυτό είναι το πρωινό, παιδιά. Πρόσθεσα πάνω 30 γραμμάρια σταφίδα, 30 γραμμάρια φυσικό βούτυρο, μην το βλέπετε έτσι, και 20 γραμμάρια μέλι. Πάμε να δοκιμάσουμε. Έχω ανάψει εδώ και το κεράκι μου για ατμόσφαιρα, μυρίζει και πάρα πολύ ωραία. Έχω και αυτό να μυρίζει και ο χώρος ωραία. Μην νομίζετε ότι δεν μυρίζει ωραία. Έχω κολλήσει με ένα τραγούδι της Αναστασίας και με την Αναστασία καιρό τώρα. Αλλά έχει αγόρι μάλλον, από ό,τι έμαθα. Εγώ έκανα ένα λάθος, δεν είναι το σωστό, κάπως έτσι. Αναστασία, αν βλέπεις το βίντεο, που το βλέπεις, ξέρω, είμαι σίγουρο. Κάνε ένα follow, εντάξει, δεν θα πάρεις κάτι, ας εδώ λίγο να γνωριστούμε. Τώρα. Καλό. Πολύ μεγάλη ποσότητα είναι, εννοείται, για τον νορμάλ άνθρωπο, εγώ δεν είμαι νορμάλ. Επίσης δεν τρώγεται κρύο, κρύο με δυσκολία. Και δεν τρώγεται χωρίς toppings. Θα είναι σαν σόλα από BMX. Θα βάλω και σιρόπι αλατισμένη καραμέλα χωρίς ζάχαρη. Για έξτρα γεύση. Και θα απολαύσω όσο δεν έχω σκάσει, δηλαδή στο μισό δεν θα απολαμβάνω άλλο. Οκ. Okay. Πάνω από 1000 θερμίδες στο πρωινό. Κλείνω και τα λέμε σε λίγο, γιατί ήδη γράψαμε 10 λεπτά. Θα φύγετε από το βίντεο. Πραγματικό καλοκαίρι και ξεκινάμε για το πρώτο δημοδιό μας αερόβιο. 25 λεπτά για 5 φορές την εβδομάδα. Δείτε καιρό που έχει. Και ένα σκύλο. Και είμαι με κορδομάνικο και φορμούλα. Πώς θα σου. Τα φάγα πολύ εύκολο, τα φάγα πολύ εύκολο το πράγμα. Πολύ παράξενο. Και δεν κυκλοφορεί ψυχή στην καλή θεά μας. Μόνο εγώ. Πάμε από εδώ. Σε ένα μήνα, βασικά, πρωτομαγιά ξεκινάω γράμμωση. Εννοείται θα έχετε καθημερινά, και αν όχι καθημερινά, πολύ συχνά daily videos, όπως κάναμε και στο Μάκο τώρα. Νομίζω θα γραμμώσω αρκετά εύκολα, δεν έχω πολύ μεγάλο ποσοστό λίπους και περιμένω πάρα πολύ αυτή τη στιγμή να δούμε τι θα μείνει από το off-season που βάλαμε αρκετό κρέας φέτος. Καθώς σκεφτείτε, πέρσι είχα φτάσει στη γράμμωση 82 κιλά και τώρα είμαι 103. Μιλάμε, έχει δει πολύ κρέας πάνω και πολλά κιλά. Έτσι, αυτά μπήκανε κοντά σε ένα χρόνο μέσα. Σε ένα χρόνο, Απρίλιο δηλαδή, θα πάει 7 μήνες όντως, πού είναι, 7-8 μήνες. Και νομίζω έγινε πολύ καλή δουλειά. Με βασική
προτεραιότητά μου το YouTube όμως, έτσι. Θα μπορούσα να είμαι πολύ καλύτερος εάν δεν έσπαγα τη διατροφή μου και αν δεν έδινα βάση στο YouTube και κουραζόμουν τόσο πολύ. Αλλά σε συνδυασμό και με τα δύο αυτά είμαι πολύ ευχαριστημένος για αυτό το σημαντικό μου βάρος και τη σωματική μου διάπλαση που έχω ως τώρα. Και θα δούμε το καλοκαίρι τι θα μείνει και θα γίνουν πάρα πολλά βίντεο καλοκαιρινά σε όλα τα νησιά, στις Κυκλάδες σίγουρα, Κέρκυρα σίγουρα, το έχω κάνει σε ένα πολύ ωραίο βίντεο. Αυτά. Και εκτός ότι με κουράζει πάρα πολύ το φαγητό και δεν μπορώ να φάω άλλο, το χειρότερο είναι η εμφάνιση στα μάγουλα, η στρογγυλάδα που παίρνεις, που είναι αναπόφευκτη και όταν θες να μεγαλώσεις πρέπει να την υποστείς, ότι σε κάποια φάση του όγκου θα κάνεις και προβούλη και μάγουλα και είναι αναπόφευκτη. Αυτό. Θα ανοίξω στο σπίτι πάλι σε επόμενο γεύμα. Λοιπόν, μαδάρα, η ώρα είναι περίπου 2:30. Θα φάμε το επόμενο γεύμα. Έχω ξεπαγώσει ένα σολομό, λόγω της μέρας θα φάμε ψαράκι. Ταράκι. Έτσι τον ξεπάγω έναν εκεί που δούλευα σε κάποτε σε ένα εστιατόριο. Δεν το λέω. Βάρνω, λέω απλά είδα τι κάνει. Έτσι το άκου να τρέχει, χωρίς συσκευασία μου. Τέλος πάντων. Ξεπάγωση μπορεί να πω, δεν τα άφησε και πολύ ώρα. Και είχα μοσχάρι και σας έχω πει ότι αν βάλετε το μοσχάρι, αν θέλετε να το καταστήσετε ή δύο φορές την εβδομάδα να τρώτε ψάρι που κάνει πάρα πολύ καλό και είναι ωφέλιμο, μπορείτε να το κάνετε σολομό. Οπότε θα το κάνω σολομό και μπορεί να μας πάει αίμα, γιατί έχω και γκούντα σε αυτό το γεύμα και θα δείτε τι θα κάνω. Μάλλον αίμα θα μου πάει. Θα γίνει νόστιμο όμως, θα δείτε. Λοιπόν, δεν έχει ξεπαγώσει και τέλεια. Θα τον βάλω air fryer όπως είναι. Άντε θα τον λαδώσω λίγο για να μην κολλήσει. Και θα τον βάλω στην επιλογή του ψαριού. Πάρτε air fryer, θα σας σώσει. Πώς είναι. Εκεί είναι το 200, άρα εδώ 170. Αφού το βάλω πρώτα στην πρίζα χαστάρα μου. Ναι. Και θα βάλουμε και τα γιατέλες ή μακαρόνια. Τέτοιο. Κανονικά. Λίγο νεράκι θα βράσουμε. Το μάτι μας πάει τα νεύρα. Πάλι. Αλάτι. Χρειαστεί να πάρω μήλο. Τελείωσε. Και θα ζυγίσουμε 140 που είναι τα γραμμάρια από μακαρόνια τρώω. Κατά 28, κατά 29, τους υδατάνθρακες τους ζυγίζω πάντα ομούς και τις πρωτεΐνες συνανένας. Έτσι μου τους είχαν όλοι οι coach μου που είχα. Και τώρα ο Παντελής Σταυρουλάκης. Συνεργαζόμαστε κοντά ένα χρόνο. Τον Ιούνιο κλείνουμε ένα χρόνο. Έτσι μου τα έχει. Θα βράσει το νερό, θα βάλουμε μέσα στα μακαρόνια και... Α, όχι. Παράλληλα να κάνουμε και αυτό που σας είπα. Λοιπόν, όπως γνωρίζετε, δεν γνωρίζετε, όσοι βλέπετε το diet μου, αυτά δεν είναι βρωμιά, να ξέρετε, δεν φεύγουν, έτσι είναι. Μην γράφετε χαζομάρες, έτσι είναι. Δεν ξέρω τι είναι. Το έχω ξύσει, το έχω κάνει. Χθες την καθάρισα την κουζίνα. Και προσπαθώ συνέχεια. Λοιπόν, τώρα. Όσοι βλέπουν τη διατροφή μου, έχω 100 γραμμάρια ημερησίως αβοκάντο. Το σχέλομαι, το θέλω να το σπάσω. Μου τη σπάει απίστευτα. Οπότε σήμερα, γενικά έχω βρει έναν τρόπο να το έγινε. Θα το μοιραστώ μαζί σας. Θα βάλουμε τα 100 γραμμάρια αβοκάντο μας, εδώ πέρα. Σας έχω πει αυτά τα μαύρα αβοκάντο είναι τα καλά, έτσι πρέπει να είναι σαν κρέμα. Άμα πάρεις full πράσινο αβοκάντο, θα πάθεις εγκεφαλικό και θα νευρίζεις.
πρέπει να έχει οριμάσει για να το φας. Θα από κάτω τρώγεται μόνο όριμα. Δες τώρα εδώ, κρέμα, δες. Ούτε χρειάζεται να το κόψουμε με μαχαίρι, δες. Άντε, γεια. Ωραία. Εδώ. Είμαστε στα 90, 100, 104. Κουπί, δεν πειράζει, μια χαρά είναι. Επίσης να σας πω ότι σας είπα αυτό το αβοκάντο δεν είναι σαν το γεύμα μου, είναι πολύ αργότερα, απλά δεν μπορώ να το φάω αργότερα, δεν μπορώ. Οπότε το τρώω όσο, όταν πεινάω, τρώω όσο περισσότερο μπορώ και ουσιαστικά τρώω όποτε μπορώ, ό,τι θέλω, απλά κοιτάω να είναι τουλάχιστον 30 γραμμάρια σε κάθε γεύμα, κάπως έτσι. Επίσης, αν έφτασες μέχρι εδώ, είναι η ώρα να κάνεις subscribe αν δεν έχεις, να φτάσουμε 22.000. Πάτω subscribe, πάτω το λίγο να δω κάτι. Ωραία. Και αφού το πάτησες, θα σου δείξω τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε το οποίο μπορεί να με πάει αίμα, μπορεί και όχι. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, έχω 30 γραμμάρια γκούντα. Την οποία γκούντα θα τη βάλω εδώ. Ψάρι με τυρί και αβοκάντο. Να μου πεις ρε φίλε, σολομός τι είναι, σολομός σούσι και ρύζι δεν είναι. Και σως, δεν θα μας πάει τίποτα. Θα τρίψω λίγο φρεσκοτριμμένο λεμόνι. Δείτε εδώ πως 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 κουκούτσια έβγαλε. Δηλαδή, αν όλη η λεμονιά είχε κουκούτσια, θα είχε αυτό το λεμόνι. 6 κουκούτσια. Τέλεια. Και θα βάλω λίγο καυτερή πιπεριά. Που, παιδιά, είμαι τρελαμένος με καυτερή πιπεριά. Αλλά όχι αυτές που καίνε απίστευτα και δεν μπορείς να την φας με τίποτα, ξέρω εγώ. Αυτή είναι ok. Εδώ θα βάλω φωτιά, πολύ ωραία. Και θα ρίξουμε και λίγη μουστάρδα, όπως λέει ο Λιπάκης, μουστάρδα. Ωραία. Ωραία. Και φυσικά λίγο αλάτι. Και αυτό που θα κάνουμε είναι να τα πολτοποιήσουμε όλα. Κάνουμε έτσι, να γίνει έτσι ένα ωραίο μειγματάκι. Ένας ωραίος πουρές αβοκάντου. Θα γουστάρετε φουλ. Τα κουκούτσια λίγο είναι λάθος. Θα σας πω τώρα αν τρώγεται μετά. Και γενικά θα το μοιραστώ μαζί σας όλο το experience. Τι ωραίο λεξιλόγιο. Αυτό είναι. Λοιπόν, βάζουμε και τα μακαρόνια που έχουν γίνει. Τα σπάω εννοείται. Είμαι υπέρ του να τα σπάς, να ξεπερδέψω. Και πάω πίσω. Και πάμε να δοκιμάσουμε χωρίς να το βάλουμε στα μακαρόνια στο σολομό. Δεν ξέρω ακόμα. Πάρα πολύ δροσερό. Ήταν και στο ψυγείο το αβοκάντο. Δεν ξέρετε πόσο πολύ έχει δέσει με την καυτερή πιπεριά. Παίζει να έχω κάνει το πιο ωραίο dressing που έχω κάνει ποτέ. Και το τυράκι το νιώθεις. Μου άρεσε τρελά! Γράψτε μας στα σχόλια τι έβαλα για το dressing από κάτω και δοκιμάστε το, χωρίς πλάκα. 9,7. Easy. Νομίζω θα κάνουμε φαγητάρα σήμερα. Πω, πρέπει να το φάω και πριν να φάω τώρα. Ανακατεύουμε τα μακαρόνια, τις ταλιατέλες και τώρα θα ακούσετε ένα φόρι. Και περιμένουμε να βράσουμε. Κλείνω λίγο και ανοίγω σε λίγο. Έχω σερβίρι 150 γραμμάρια σολομό, το αβοκάντο,
και τις ταγιατέλες, φαίνεται πραγματικά όνειρο. Θα δοκιμάσουμε τώρα και θα σας πω και τη γνώμη μου και θα δούμε και άμα με πάει αίμα. Η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησα να τρώω για να το κάνω reel. Πανεύκολο ριλάκι, easy content, οπότε γιατί όχι. Και ήταν, παιδιά, απλά έπος. Απλά έπος. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δοκιμάστε το, ό,τι καλύτερο. Και αν δεν θέλετε να συνδυάσετε ψάρι, το dressing κάντε το. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, και στο Solomaster Fryer, λίγα λεπτά τον άφησα, ψήνεται υπέροχα. Γενικά ο θολωμός δεν θέλει πολύ ψήσιμο, γιατί μαζεύει και γίνεται στουπί. Προσοχή. Αυτά, καλή ώρα όποιον τρώει, κλείνω και ανοίγω πριν φύγουμε, θα δούμε. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για να πάμε και ρατσίνι. Πρώτη φορά θα πω και εγώ. Θέλω να μηχανάκι, αν δεν βρέστε. Και θα φτιάξουμε intra workout και post workout. Τώρα αυτό που κάνεις είναι χαλό, θα μου πεις το μισό το βάζεις από εκεί το μισό το βρίσκει. Αλλά γιατί να το πετάξω. Intra workout λοιπόν. Σήμερα κανονικά είχα πόδια, αλλά όταν και δεν είμαι στο γυμναστήριο μου, όχι στο δικό μου, εκεί που πηγαίνω, και δεν είμαι σε φάση, κάνω πάντα όμως τρικεφάλους. Είναι μια προπόνηση που μπορώ να προσαρμόσω σε οποιοδήποτε gym και να πάω, και είναι και για μένα από τις προπονήσεις μου η πιο εύκολη. Θα βάλω 15 γραμμάρια EAA αμινοξέα lemon lime και τα μισά θα πέσουν κάτω. Λες. Θα βάλω 5 γραμμάρια μονοδρική κρεατίνη, η καλύτερη μορφή κρεατίνης. Έτσι. Intra workout. Τώρα είτε την πάρεις πριν την προπόνηση είτε μετά, είτε κατά τη διάρκεια, για μένα δεν έχει και πολύ μεγάλη διαφορά. Όποτε σας δουλεύει. Και δεξτρόζετε το φαρμακείο μέχρι αύριο να έρθει το δέμα μας με την κυκλική δεξτρίνη. Υδατάνθρακας είναι 120, 130 γραμμάρια, 120 θερμίδες. Τριάντα. Και τώρα, για να μην πάρω εκεί τώρα rice porridge, βασικά αυτό θα κάνω. Rice porridge. Θα βάλουμε σε ένα μπολάκι πρωτεϊνούλα, just whey, full value for money, παιδιά. Αλατσιμένη καραμέλα ή milk shake σοκολάτα πάρτε και γενικά ό,τι θέλετε από gymbeam.gr. Έτσι με στηρίζετε, παίρνετε οτιδήποτε και χρησιμοποιείτε στο τέλος της παραγγελίας σας τον κωδικό Γιαννέλης 5 με 2 νι και πατάς το δελάκι να μπει. Και νομίζω ότι είναι η πιο value for money πρωτεΐνη. Έχει μια True Way που είναι πιο οικονομική και την έχει πάρει ένας φίλος μου σε φυσικό βούτυρο. Εγώ ακόμα δεν έχει τύχει να την πάρω, παίρνω μόνο αυτήν και Isolate. Οπότε δεν έχω ακόμη ολοκληρωμένη άποψη, αλλά αξίζει σίγουρα οικονομικά και εκείνη. 50 τσι και τελείωσε. Αύριο αν δεν έρθει το δέμα τον ήπιαμε. Και θα βάλουμε και 100 γραμμάρια ριζάφευρο. Το συγκεκριμένο είναι πεντανόστιμο, είναι τρελό. 100. Πάμε. Ωραία. Και έχω και 25 γραμμάρια μαρμελάδα
την οποία μαρμελά, αν έχω κλειστεί, θα πάρω μαζί μου και θα πάρω μια κουταλιά της σούπας, ψιλοκεμάτη. Είναι περίπου 25, δηλαδή. Ναι. Κλειστή έχω. Οπότε αυτά κλείνουμε και ανοίγουμε στο γυμναστήριο. Πονάτος. Μετά από χρόνια, και ένα γεια στο Σύνταγμα. Ένα γεια στο Σύνταγμα, μαλάκα, εσύ. Εσύ. Τι είσαι πραγματικά. Τι λέει, μπραδέρ. Αγώσμα. Καλώς ήρθες. Λίγο να έτσι κάνω intra workout έχω. Ό,τι θες. Κάζω τα παπούτσια. Όχι, πες με σπανικά, μπαρκά. Τι βάζεις, πες κάνω. Για να δω και το χώρο σου. Όλο δεξιά μου. Να μας πεις και όλο. Ω, σιδεράδικο. Σιδεράδικο το Βάιντερ. Να γίνει μάγεδο. Θα κάνεις προπόνηση κι εσύ. Μαζί μου. Θα μάθω. Θα αντέξεις. Τι να μάθεις ρε μαλακα, πέρσι με τον τρέινερ, είσαι άσχης μαλακίες. Δεν θα είσαι ταπεινός. Ταπεινός. Έτσι μπράβο, θα είσαι πάντα. Και είμαστε εδώ. Πες λίγο διεύθυνση, πού σε βρίσκουν, τι κάνεις. Ρίγα Φρέου 86 Κερατσίνη. Ποιο σιγάρε, ποιο σιγάρε. Ρίγα Φρέου 86 Κερατσίνη. Ναι. Αυτό το κόψουμε, μην μάθουμε ακριβώ την εδώ ισχύει. Κάτσε ρε τρελέ. Όχι. Θα το αφήσουμε για να έχεις personal. Κάνω personal εδώ, γυμναστής είμαι. Ωραία. Και θα με βρείτε εδώ. Ωραία. Γιατί να μην πούμε την οδοπούλα. Ξέρω εγώ. Πού δεν το βρουν. DM στο Instagram. Εδώ είναι. Και το βράδυ έχουμε και LED πάνω. Κλείνουμε και ανοίγουμε LED. Άντε, γεια. Τα έχω δει, αφού βάζεις και κάτι μουσικές, ό,τι να είναι. Ωραία, τέλεια. Εκεί κρεμόμαστε από το φαν. Παναγίτσα να μας προσέχουν. Ωραία, το χακ καλό. Φίλε, το χακ είναι, θα δεις σε σχέση με πάρο. Οκ. Θα δεις με σχέση εκεί. Ωραία. Και εδώ... Εδώ τι, θα γίνουμε έτσι. Κάποια στιγμή, ναι. Τι λες, πολύ καλύτερος θα γίνω. Εύκολα. Ναι, τώρα τι, δεν έχει κάτι. Εσύ, το ύψος του εσύ. Ποιος είναι καταρχήν. Ο Γκρινάρου, ρε. Δεν το ξέρω. Δεν τη βλέπω, καταρχήν δεν έχω Netflix. Η μία πρώην μου είχε δώσει τον κωδικό μου, τον πήρε μόλις. Δεν θέλω, δεν έχω χρόνο. Λοιπόν, ζέσταμα και ξεκινάμε. Πάμε. Η πρώτη άσκησή μας θα είναι στρατητικές πιέσεις με ελεύθερη μπάρα. Κάνουμε ζεσταματάκι. Εγώ έχω κάνει με άδεια και με 5-5. Έχω κάνει και με λάστιχο. Χριστάρα, βάλε άλλα 5-5. Θα αρχίσουμε, θα κάνουμε 4 σετ εδώ. 6-10 επαναλήψεις. Έχει τα πάντα το gym. Πάρτε λίγο και μπαλαρισματάκι. Μπαίνω και εγώ δεύτερο σετ ζέσταμα. Έχω κάνει και με λάστιχο ζέσταμα. Γενικά το ζέσταμα μην το παραλύνετε. Δεν κάνουμε αναπήρηση έτσι με τα πόδια. Άμα δεν μπορείς να σηκώσεις κιλά, μην τα βάζεις. Έρχεσαι εδώ. Και απλά αυτό. Αυτό που είναι από έξω έτσι είναι. Ναι, ναι. Λίγες επαναλήψεις θα κάνουμε. Ίσα ίσα για να ζεσταθούμε για να μην κουραστούμε καθόλου. 15 και μετά 20-20 και αρχίζουμε. Ρες. Λαχταρίδης πρώτο σετ. 15-15. Πάμε. 6-10 επαναλήψεις. Πάμε. Παπ. Παπ. Ωραίος. Ωραίος. Πάμε. Βρώσω λαχτάρ. Ωραίος. Ωραίος. Δεν ξεχνάς να κάνεις και 10. Άμα δεν μπορείς, όσο μπορείς. Ναι, ωραίος. Πόσο? Φτάνει. Φτάνει. Ωραία. 20-20 εγώ θα βάλω. Βάλε λίγο άλλα 5-5. Έχεις άλλο τάλιρο για να βάλουμε 20. Ωραία. Πάμε. Λοιπόν, πρώτο σετ 20-40-60 κιλά. Άμα βγει δεκάρι, καλό όμως, θα ανεβάσω. Αν δεν βγει, δεν θα σφίξουμε. Θα είναι κάτι αφήνει. Ναι, ισχύει. Έχω και αριστερά αυτά που βγαίνεις. Τα μαύρα. Τα εδώ. Ναι, ναι, ναι. Τώρα πάτε. Πρέπει να ξυλώσω όλα αυτά. Πέτα, τα κάτω. Λοιπόν, ασφάλειες πάντα. Restraps πάντα. Σε όλες τις πιέσεις. Κοίτα και οχτάρι μου. Μια χαρά. Άμα πούμε πάντα για το καλύτερο. Σφίγγουμε. No copyrights. Κάνα κορίτς μέσα στην έντια. Όχι, εμένα είναι. Α, σε λέω και εγώ. Δεν γίνεται αυτό. Thank you.
Ξεκουράσου και όταν είσαι έτοιμος. Πεντάρα, 6-10 ρε φίλε, τώρα μην πέσεις κάτω. Κάτω από 6 μην πέφτεις. Τι 5, δεν μου αρέσει καθόλου 5. Λέει να κάνουν προτροφία κατά από 5. Χάσε μας. Κάνε και μία μα είναι. Έρευνες λένε. Κάνε και μία αν είναι. Μία μα κάτω γυρνάει. Όταν είσαι έτοιμος μην αγχώνεις. Πρώτη άσκηση βάλαμε για να δώσουμε το 100% μας και μετά θα πάμε ανοίγματα. Τι ανοίγματα, πλάκες εκτάσεις. Λοιπόν, πάμε. Ένα εξαράκι καλό, παπ. Παπ, λίγο να πείτε κανείς άλλο τι βρες. Πάμε, 3. Πάμε. 4, πάμε. 5, πάμε άλλη μία και ακόμα ένα σετ. Ωραίος. Έχεις κι άλλο, ωραίος. Θα πάμε. Τελείο. Όχι, 22.5. Ξέρεις εσύ, ναι. Που μάθες όλες την πάρα. Τι. Την ανεβάζω κιλά, δίλια 5, 10, 1, 25. Ναι, εννοείται. Από άμα θες να προοδεύσεις, θα χρησιμοποιήσεις αυτά τα μικρά, τα 2,5, τα 1,25. Εντάξει, 1,25 δεν νομίζω. Μόνο άμα κολλήσεις και έχεις κολλήσει πάρα πολύ καιρό. Και δεν μπορείς να περάσεις τα επόμενα κιλά με τίποτα. Ούτε με rest pose, ούτε με τίποτα. Τότε. Αλλά τώρα να περάσω 5 και 5 παραπάνω, θα μου ρίξουν πάρα πολλές επαναλήψεις. Δεν είναι, είναι πολύ μεγάλη διαφορά 10 κιλά. Ναι. Ενώ 5 στο σύνολο θα μου κόψει 3-4 επαναλήψεις, 3 ας πούμε, αλλά θα είναι αυτό που πρέπει. Και φτάνω να κάνω καλές. Ευχαριστημένος μου. Εν τω μεταξύ, δεν προπόνησα να μιλάω τόσο. Πρέπει να μην έχει γίνει ποτέ. Από την πάρο που ήμασταν. Κοιτάω σαν να μιλάω έτσι και εξηγώ. Γιατί ξέρεις εκεί που πάω, όχι copyright, όχι έχει κόσμο, όχι. Θα ανοίξω κι εγώ κανένα τέτοιο. Για μένα μόνο όμως. Για την πάρτι σου, ναι ρε. Είναι τελώς, δεν έχω. Πόσο βγήκε όμως εδώ. 10. Ναι, αλλά τα έχει βγάλει 5. Full, δεν έχω παράπονο, δεν ξέρω. Πόσο πέρσον που έχει. Λοιπόν. Ωχ, πάει. Ρίστηκες, ναι. Τρίτο σετ. Εντάξει, κάνε 6. Άμα έχεις πεθάνει και δεν βγουν οι 6, κατέβασε. Ναι. Πιστεύεις τα έχεις 6? Ναι, 6 ναι. Γενικά πεθάνει πόβολη πρώτη. Κάτσε ρε πρώτη, 2 σετ κάναμε, τι πέθανες. Άρα 6. Είναι τα καλαμαράκια. Εμείς κουπί. Τι πέθανες, με χαρά είσαι. 2, easy. 3 easy. 4 easy. 5 easy. 6 easy. Κι άλλη έχει. Άντε για ρε που πέθανε. Παπατζή. 7. 8. 8,5. 8,5. Μια χαρά είσαι. Μην το δεινώσω καθόλου αυτό το κίνηση. Όχι πολύ. Σαν τέτοιο. Σαν τριαντάφυλλο. Μέχρι να γίνει έτσι θα πολεμά. Καλύτερο θα γίνει. Θα πάω να κάνω τι σου λε. Θα το άρεσε να κάνω την αρχή. Εφόσον με τα προηγούμενα με αυτά δηλαδή έκανα 7 επαναλήψεις, δεν γίνεται να περάσω σε επόμενο φορτίο. Γιατί ο στόχο μου ήταν 6-10. Αν έφτανα 10, τότε θα παίρνω σε επόμενο κιλά. Τώρα φοβάμαι λίγο γύρω εδώ. Και το λέω ότι σκορδευτούμε. Τουλάχιστον θα το έχουμε για funny video. Ναι, ισχύει για fail army. Έχω φύγει εκεί. Σε αυτά έχω φύγει. Ναι. Και 0%. Ισχύει. Και τώρα τα παίρνουμε, θα σου αφώσουμε. Ξέρεις ότι μετά αυτά θα αυτά τα κάνουμε πιέσεις, Τι πιέσεις. Oh. Τόση ώρα τι κάνουμε. Αυτές είναι στατικές. Θα κάνουμε με τα μαλτήρια. Ναι, πλούτα το σύνδε! Όχι ρε, δικιά μας πολυκατοικία. Κορίτσια, μη στείλετε γιατί έχει σχέση 10 χρόνια. Ναι. Μην με φάσετε κορίτσια. Όχι. Τον τρόπο που κάνει. Τι κάτσε, ρε. Θες να μου μακιάσει το Roy Drake. Τι γάμο. Δεν ξέρω τι είναι αυτά. Εγώ δεν ξέρω τι μου σκέφτεται, δεν μπορώ να κάνω, αλλά όταν είμαι φίλο, άντε. Ναι, θυμάμαι.
Άνετα. Μπράβο. Χρήστηκες. Τελευταίο λαχταρίδης. Θα σου πάρω και ένα πλάνο από εδώ. Για πάμε. Μαντικιά. Easy. Πολύ πιο καλό από όλα. Το μάτι έξω. Πάμε. Πάμε. Καλησπέρα. Έχουμε εδώ ένα φιλαράκι. Ξάδερφος. Πώς σε λένε φιλέ? Αλήθεια. Πώς είμαι πιο κοντά, πιο μικρός ή... Εγώ νομίζω είσαι... Πες το. Αλήθεια πες. Όπως είμαι. Μια χαρά, καλό είναι αυτό. Φέρετε ψηλός βασικά. Γεια σας. Τελευταίο σετ. Δεν πρέπει να σκοτωθώ. Θα το βγάλω, το ξεβιδώσω. Μα έχεις κάνει και τέτοιο, μα έχεις κάνει τέτοιο, πως θα λένε. Σαμποτάζ, πιο ψηλά ήθελα. Ναι, ισχύει. Εγώ, έχω, ε. Νομίζω έχεις. Όχι ρε, πούστη. Έτσι, μπράβο. Ό,τι μου πεις. Άλλο ένα έχεις. Πάμε να ξεφύγεις, αφού εγώ άρχισα. Πάμε, τελευταίο. Σκύλος είσαι. Ωραίος. Δύο, πάμε. Τρία, πάμε. Τέσσερα, πάμε. Πάμε. Πέντε, πάμε. Πάμε, έξι, πάμε. Πάμε. Ωραίος. Ωραίος. Respect. Πάμε. Τώρα, πλάγιες εκτάσεις όμων. Όχι με πολλά κιλά. 10, 9. Κάνουμε λίγο. Πάμε λίγο όρθια. Όρθια. Φτιάξε δικάρια, τι θα κάνεις. Εδώ με την πατέντα σου. 9, 10. Αυτά είναι 9. Σου φαίνεται πιο βαριά. Μου φαίνεται πιο ελαφριά, αλλά δεν και δεύτερον είναι λίγο alien. Ναι, είναι alien. Λοιπόν, 3 σετάκια θα κάνουμε, 10-12 επαναλήψεις. Λίγο μπροστά θα λυγίσουμε. Πάμε, μπες. Μπες, Λάχτερ. Λίγο που σέβεις, ε. Ναι, λίγο. Ωραίος. Τέλειος. Πάμε με τα Alien. Πάμε. Ωραίος. Ωραίος. Πάμε. 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 12, δεν πάμε. Μια χαρά. Πάμε. Όσοι θέλετε να ξεκινήσετε YouTube όπως ο Χρήστης τώρα, πάρετε ένα iPhone πάνω από 12 Pro Max και θα έχετε μια χαρά για αρχή και ένα μικρόφωνο. Μικροφωνάκι, ε. Οπωσδήποτε αυτά. Κάμερες πολύ αργότερα. Εγώ σκέψου κάμερα, πήρα 70.000 subscribers και κάποιοι YouTubers έχουν και 200.000 και 250. Ο Ryan Driver, όπως λέγεται,
έχει κινητό και είναι από τους καλύτερους στον κόσμο. Μόνο έτσι. Ω, εδώ είμαστε. Αιδιά. Ποτέ. Μάξι να βάλω 12 κιλά και προσπαθώ να κάνω αυτό το μοτίβο και αυτές τις επαναλήψεις. Πάμε. Ευτυχώς εγώ. Ευτυχώς λέει που δεν βάζουμε παραπάνω κιλά. Ακολουθεί όμως, μάγκας. Πόσα κιλά είσαι? 77. Μαλάκα, πλάκα με κάνεις, σε περνάω. Ήμουν 82. 30 κιλά. Σχεδόν. Πάμε. Μπράβο, Λάχταρ. Πάμε, Λάχταρ. Ωραίος. Ωραίος ο Λάχταρ. Ωραίος. Μπράβο. Πάμε τελευταίο. Και μετά τι παίζουμε? Δεν θυμάμαι. Πάμε, μας νοιάζει, δικό μας είναι. Τι λες? Έχουμε και το καφέ. Ωραίο. Πάμε, τελευταίο. Έλα, θυμήθηκα τι έχουμε. Πιέσει μαλτήρε σε τέτοιο, σε πάγκο. Έλα, τρία σε τάχα. Θα τα κάνουμε όμως πολύ τεχνικά. Αργά, ενεργητικές. Μάλλον. Θα δούμε. Πάμε. Πάμε, 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 πάμε. Πάμε, πάμε. 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 Κλαψιάρι. Ωραίος. Rest. Θα κάνουμε 2-3 σετάκια με λίγα κιλά. Για να... Θα πούμε 30 άρια επίσης. Σίγουρα 30 άρια και παραπάνω. Έχεις παραπάνω? Όχι. Φτου! Την γλίτωση. 30 άρια. Οπότε 30 άρια ξέρεις. Πρέπει να τα κάνουμε πάρα πολύ καλά. Όχι. Τι χωρίς λέει. Έχω παραγγείλει 35 άρια. Πότε? Θα από εβδομάδα ξανά, όχι. Τώρα, εφόσον δεν έχει πάνω από 30 κιλά, θα κάνουμε με 30 και θα το κάνουμε όσο πιο αργά γίνεται και με καλό range of motion. Αν και το έχω πολύ ψηλά, δεν μπορεί να είναι πέρα range. Και έχει τα παλιά τα 30 κιλά. Που είναι όντως 30. Πού ήταν η τζατά, ρε, που μου ξύρω. Ισχύει, κάπου εκεί, πάρε το που τα στείλαμε. Συλλεκτικά, ρε. Όλο το σετ έκανα. Πλην 2 σετ. Πλην 2 σετ, ρέψε. Ρέψε, ναι. Λοιπόν, παίρνω μπροστά. Όσο γίνεται με τα πόδια. Με πόσα λαχτά? 24. Μια χαρά είναι. Με το ίδιο μοτίβο. Δεκαρές. Ναι, ρε. Νομίζω το έχεις. Παντοφλίτσα, σαν τον κόγια με τα σκαρπίνια. Σκαπίρνια. Πάμε. Πολύ καλός.
Και, πολύ, και αρκετά καλά κατεβαίνεις. Πολύ ωραίος. Ήζησε. Ήζησε, ήδη. Ήδη. Σκαπίρνια. Ωραίος. Ωραίος, πάμε. Λίγο ράκι θέλει τώρα μουσική εδώ, αλλά δεν θα μπορέσουμε να το ονομάσουμε μετά. Μπράβο. Κατά τη διάρκεια θα πίνετε, εννοείται, πάρα πολύ νερό. Μπορείς να το κάνεις μου. Βότκα ήταν, βότκα ρε. Πάρα πολύ, δεν έχεις μάθει ότι... Έχεις δίκιο. Όταν μπαίνει ο άλλος, έχεις δίκιο. Θα τον ενοχλήσεις. Και πάντα, το δεύτερο σετ είναι καλύτερο από το πρώτο, γιατί έχεις προσαρμοστεί στα κιλά. Και δείτε τώρα. Ξέρετε μία επανάληψη. Κράου μπάου. Εντάξει, ο Χρήστος με έχει δει σε αγωνιστική προετοιμασία, με φουλ νεύρα, μηδέν ενέργεια, μηδέν φαγητό. Και με έκανε και παρέ. Ισχύει. Τέτοια άτομα είναι επικίνδυνη. Μαλάκα ήταν πείνα τότε. Πάμε. Πέτε. Λαχταρίδης για 30, πάμε. Πιστεύω. 6. Πιστεύω. Μια καλή πεντάρα την έχεις. Και 6 μπορεί να έχεις. 6-7. Το έχεις. Εγώ εσύ ρε φίλε. Άστα να αυτό σου μιλάς. Εμένα πώς θα το πεις. Διπολικός. Δεν έχεις κάθε. Ω, τι ανέβασμα έκανε. Ουπ. Easy. Ουπ. Σκέψου ότι θα σε δουν καμιά 15.000 άτομα. Δώσ' τα όλα. Σου δίνω motivation. Πάμε. Πάμε. Πολύ καλός. Έλα. Το πάλεψε κουμπί. Κουμπί. Πόσες. Καλές ήταν. Στο προηγούμενο νομίζω πήρα λίγο πιο γρήγορα. Ναι. Γιατί μιλάς. Τι είσαι εγώ. Κοίτα κόβες που έχουν τις μαλακές μου. Είναι η πίεση. Μάχεψα και τα έκανα πιο γρήγορα. Δεν θα στο δεινά. Θα στο δεινά, αλλά δεν μπορώ. Ένα σε τι ένα. Τελευταίο είναι αυτό, ε. Δεν ξέρω το θέμα. Κάνω όπως πρέπει. Αλλιώς θα είναι φάουλ. Δώσ' το. Πού αισθάνεσαι? Αντέχεις. Εγώ. Εντάξει, μια χαρά. Πάμε, παίρνουμε με τόσο υδατάνδρακα και τόσο ποσοστό λίπους είναι μια χαρά που έχουμε. Πάμε. Πώς έχουμε ακόμα, πώς ασκήσεις? 2 για όμους και 3 για την κέφαλα. Για? Την κέφαλα. Α, κάνουμε και την κέφαλα. Αλήθεια. Εντάξει, πάμε. Λαχταρίδη, μέχρι να μπεις αγόρι μου έχει νυχτώσει. Το δέχομαι. Πώς θερμίδες τρως, ούτε μετράς. Τρεις. Ναι, μετράς. Ναι, τρεις όλα κανονικά. Μπράβο. Αλλά μαλάκα δεν μπορώ κάθε μέρα, δηλαδή κάθε μέρα θα φάω 3 στη σύνηση. Ναι. Μετά να έχω φουλ μαθήματα επιλαμβάνω να φάω. Τα περάκια, ξέρεις, σημαίνει τα περάκια. Πάμε.
Κουράστηκε ο Λάχτερ. Πολύ καλά θα μας ακολουθεί, 77 κιλά με τριαντάρια. Ωραίος. Ωραίο Λάχτερ. Τέλειο. Τελευταίο. Ναι, ναι. Να κάνουμε προτάσεις μας, επόμενη άσκηση, 4 σετ που να γίνεις χθες. Γιώμος, ξαπλωτός. Νομίζω εδώ είναι καλά. Για πίσω μοίρα πόμου θα κάνουμε. Μπορεί να θέλει και πατέλα. Πώς θα δείτε, σε αυτό κάνω μια πατέλα. Όχι, εντάξει. Πάμε. Αυτά, μένουμε. Πάμε. Τέλειος. Μπράβο. Νομίζω τα κιλά είναι καλά. Μπράβο. 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 Να δούμε λίγο εδώ πώς είμαστε στο καθρέφτη. Πόσο κάνει ο Λάχτερ. Μπράβο. Ωραία. Είναι μια χαρά. Εννοείται μικρά διαλύματα. Πάμε. Δεύτερο. Πάμε για καφέ. Πάμε δεύτερο. Λάχτερ is back. Πάμε. Πάμε Λάχτερ. Τσιμπάνι όμοι. Έλα, άνετα. Κερνάω μπέργκερ, όπως μπορείς. Όχι, κερνάω, θα βγούμε, το υπόσχεσαι. Χέρι, εδώ. Θα βγούμε. Χοντρός, λέει και χιλιακούζε, μαλάκα. Πόσο εκατό είσαι τώρα, ξέρεις. Αυτό που λέμε είναι κανένα 17. Το κάτω να 17, το πάνω είσαι κανένα 12. Τρίτο Λαχταρίδης, κύριε! Μπράβο. Μπράβο. Καλό είναι. Ναι, ναι. Mm.
Έτσι. Πάμε τελευταίο, 12. Θα μου πεις αύριο πώς είναι η ώμη σου. Να μπορώ να κάνω μπάνιο. Άμα δεν μπορεί, κάτι θα γίνει. Μπράβο. Τέλειο. Επόμενη άσκηση και τελευταία. 4 σετάκια. 12 χέρια. Όχι. Το εννοείς. Τραπέζι, τραπέζι. Λοιπόν, να στάτε εκεί. Ουσιαστικά σκέφτεσαι ότι πρέπει να φέρεις τα τραπέζια στα αυτιά. Χωρίς να κουνάς τα χέρια σου. Μην τα λυγίζεις. Αυτό. Και πάλι είναι λίγα τα 30 κιλά. Θέλει μπάρα και πολλά. Όσα βοήθημα. Και θέλει και στράψα μετά. Έχω στράψα. Κάνει τις ζυρτίδες. Ναι, όλα τα πιάνει. Ακραίο. Ωραία, ζε. Κάνει και βγάλει τα μάγουλα, ζυρτίδες όλα. Ωραίος. Πάμε, πάμε. 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 Ναι, ναι. Πάμε, τριαντάρια, ωραίος, ωραίος, μπράβο, Λάκτερ. Έτσι, πώς πάμε. Ναι, μια χαρά. Θα ήθελα να τέτοιο σε 45 για να βρίσκω που θυμάται. Ποιο το κάνεις 45? Είσαι 20-15, είναι εμφανίσιμο. Το συμπάμε, παιδιά, είναι αυτούς. Δεν βλέπω, δεν βλέπω, πάμε. Σκαπίνι! Κάνεις και λίγο άσεις για να τα σηκώσεις. Κλείσουμε το βιντεό γιατί δεν έχω μνήμη, γιατί όλα τα δείχνει σήμερα από iPhone, κάθε λίγο που παίξαμε και έχω δείξει πολλά τα πάντα. Οπότε, αυτό ήταν το βίντεο. Μην ξεχνάτε ένα subscribe και ένα σχόλιο για να βοηθήσετε πάρα πολύ να προωθηθεί. Και γύρω να δούμε και τη φάτσα σου να χαιρετήσει και εσύ. Πώς είναι, γιατί το γυμνάσαι έτσι. Γεια σας, παιδιά. Βοήθεια. Θα τα ξαναπούμε κάποια άλλη στιγμή σίγουρα. Και από το μπροστά ο Μπέργκη. Ωραία. Σας αγαπώ.